δεν έχεις κάνει έκθεση στη Κέρκυρα, είσαι γνωστή, γιατί πολλές φορές οι εφημερίδες της Κέρκυρας έχουν ασχοληθεί με σένα και με πάρα πολύ καλά λόγια. Ναι, αυτό είναι γεγονός και πολύ συγκινητικό για μένα. Και είναι ωραίο που φέτος τελικά θα εκθέσεις. Να πω ότι έχω και μία αφίσα από την Κεφαλονιά, από την Πεσάδια 96. Ναι. Έλαβες μέρος και σε μία άλλη έκθεση φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι. Στην Κεφαλονιά. Ναι. Ήταν ομαδική έκθεση κεφαλήνων καλλιτεχνών ουσιαστικά, οι οποίοι εκθέσανε. Είναι και πολύ ωραία αυτή η αφίσα. Έδειξα εδώ από την αφίσα και έχουμε και την αντίστοιχη πρόσκληση. Την αντίστοιχη πρόσκληση, ναι. Ναι. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι τα θέματα σου είναι επτανησιακά. Ναι. Και εδώ μπροστά μας έχουμε σε μπλε και σε κόκκινο βελούδο και κυραϊκά τα χρώματα. Έχουμε τα μπλε, αυτά είναι τα κομμάτια που ήδη έχεις εκθέσει. Ναι. Και τα κόκκινα είναι τα καινούργια κομμάτια που θα εκθέσεις τώρα. Ακριβώς. Και εδώ να πω για τους τηλεθεατές ότι αυτά που έχουμε εδώ είναι τα κομμάτια πιλότη. Δηλαδή από αυτά βγαίνει το κάθε θέμα. Ακριβώς. Χρόνια επτανησιακά, βλέπουμε νομίσματα, κάποιες μορφές. Ναι, υπάρχουν κεντρικά μοτίφ. Είναι αυτά εδώ στο μπλε. Ναι, δεν ξέρω αν θα πρέπει να τα σηκώσω λίγο ναι, για να κατάλληλα. Αυτά είναι από θέματα αρχιτεκτονικά, με σχέδια αρχιτεκτονικά και με καγκελώματα που έχω αναλύσει το θέμα με τα κοσμήματα. Μετά υπάρχουν κεντρικά μοτίφ με συμβολικό χαρακτήρα που κεντριότανε σε φορέματα εποχής. Αυτό συγκεκριμένα είναι το μπουκέτο της ενώσεως επτανήσου Μαργαρίτα Στάχη Παπαρούνα, που κεντριότανε σε φορέματα εποχής, και αυτό εδώ με το θέμα της ελιάς, αυτό με το θέμα της αμπέλου, τα οποία έχουν επίσης αναλυθεί σε κοσμήματα. Όλα αυτά, όπως είπε και η κυρία Λουίζα, είναι θέματα από τα οποία βγαίνουν ένα σωρό κοσμήματα. Και μετά έχουμε και νομίσματα πάντα εποχής από 1400 μέχρι 1850 που είχα κάνει τη μελέτη για αυτή τη δουλειά που βλέπετε, και η κόσιμα εποχής οικογενειών, πάντα φυσικά επτανήσου. Τα καινούργια θέματα είναι κάποια καμπαναριά κερκυραϊκά που έχω φτιάξει, που είναι το καμπαναριό του Αγίου Σπυρίδωνα, της Μαντρακίνας και του Αγίου Νικολάου Νυμφών. Και εδώ έχουμε και κάποια εικόσημα κάτω. Και οικία μάστρακα που έκανα τελευταία από κάποια, το πιο παλιά οικία που διασώζεται στην Κέρκυρα, το γύσο της πόρτας, μαρμάρινο, πάρα πολύ ωραία σκαλισμένο, το οποίο πραγματικά είναι μια έμπνευση για μια σειρά πολύ όμορφων κοσμημάτων. Και εδώ έχουμε και κάποια κερκυραϊκά εικόσημα. Ναι, είναι δελαδέτσιμα, ναι. Τυπάλδου, μπλέσα. Και φυσικά υπάρχουν άλλα 20 εικόσημα που θα εκτεθούν στο Art Café. Δηλαδή αυτά είναι οι πιλότοι, είναι η έμπνευσή σου. Ακριβώς. Και από αυτά βγαίνουν και τα ανάλογα κοσμήματα, που είναι βραχιόλια, δαχτυλίδια. Δαχτυλίδια, κολιές, κουλαρίκια, τα πάντα. Τώρα, γιατί το Art Café? Γιατί διάλεξες το Art Café να παρουσιάσεις αυτή τη συλλογή? Γιατί παρότι πραγματικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια, διαθέτει πάρα πολλούς ωραίους εκθεσιακούς χώρους η Κέρκυρα, η αλήθεια είναι ότι το Art Café είναι ένα μέρος που, εκτός που είναι πολύ όμορφος και ο χώρος τριγύρω, αλλά και η τοποθεσία του είναι πολύ πρακτικά βολική, και γιατί έχει μεγάλη προσέλευση κόσμου ανά πάσα στιγμή λόγω του καφέ που είναι δίπλα και του κήπου και του χώρου, αλλά και γιατί ακόμα και για μένα είναι πάρα πολύ πιο βολικό κάθε μέρα να πηγαίνω και να... Δηλαδή η δουλειά του καλλιτέχνη μπορεί εύκολα να γίνει γνωστή στο πλατή κοινό. Ακριβώς, αυτό πρώτα απ' όλα. Αυτό πρώτα απ' όλα. Και μετά και για άλλους πρακτικούς λόγους, όπως έλεγα, ακόμα και για μένα την ίδια. Ναι. Αλλά κυρίως αυτό. Και βέβαια είναι και μια σκέτη ευχαρίστηση, κανείς πιστεύω, να βρίσκεται εκεί και να εκθέτει, και τιμή αντίστοιχα. Ναι, είδα εδώ και την πρόσκληση, η οποία δεν έχει σταλεί ακόμα, θα σταλεί αυτή την εβδομάδα. Ναι. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων και το Δημοτικό Συμβούλιο σας προσκαλούν στα εγγένεια της έκθεσης κοσμημάτων μικροκλειπτών με θέμα επτανησιακές μαρτυρίες. Ναι. Επτανησιακές μαρτυρίες είναι ο τίτλος αυτής της συγκεκριμένης έκθεσης. Ναι. Τα εγγένεια θα γίνουν την 5η, 12 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Συγγνώμη, ήθελα να πω ότι αυτή η έκθεση, εκτός από τα τελευταία θέματα που είναι κυρίως τα καμπαναριά και κάποια επιπλέον εικόσημα, όπως είναι όλα με νομίσματα, εικόσημα, αρχιτεκτονικά και λαογραφικά μοτίφ με συμβολικό χαρακτήρα, είναι μια δουλειά που μετά από μελέτη χρειάστηκαν περίπου 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί, και για πρώτη φορά εκτέθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων το 1995 τον Ιανουάριο στην Αθήνα. Ναι.
Μιλάμε για την πρώτη δουλειά που δείξαμε. Κυρίως είναι για την πρώτη δουλειά. Δύο δουλειές, η δουλειά η οποία ήδη έχει εκτεθεί. Ναι. Κυρίως δουλειά... για την πρώτη νομίσματα, οικόσημα, ένα μεγάλο μέρος ήταν οικοσήμα και κάποια αρχιτεκτονικά. Βέβαια, ένα μέρος από τα αρχιτεκτονικά και όπως είπα και τα καμπαναριά και κάποια άλλα οικόσημα έχουν προσθεθεί στη διαεμπορία, τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά πλέον γενικώς και στην Κέρκυρα. Και αυτή η έκθεση έκανε πήγε Αθήνα, Κεφαλονιά, Κύπρο και τώρα έρχεται Κέρκυρα. Mm-hmm.